Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Come due rondini nascoste tra i rami della vita, nella casa degli angeli. Qualche volta ci ricordavamo di dormire, ma era più il tempo che ci amavamo. Ricordo le mie parole, quando un mattino d'inverno io ti lasciai. Από την πιατσά Ρώμα θα πάρετε και εσείς, όπως πήραμε και εμείς στο Βαπορέτο, για μια ειδηλιακή βόλτα στο Grand Canale, το μεγάλο κανάλι της Βενετίας, την πλουτή λεωφόρο της πόλης. Στην ουσία το μεγάλο κανάλι είναι ένα μόνο από τα 177 κανάλια της Βενετίας, δικαιώνει όμως πλήρως το όνομά του ως μεγάλο, αφού είναι και μεγάλο σε μήκος και σε πλάτος, αλλά και μεγαλειώδες. Γιατί μόνο εδώ, εντός του μεγάλου καναλιού, έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε και να ενθουσιαστείτε από μια εκταμπωτική διαδοχή παλατιών που χρονολογούνται από το 13ο αιώνα. Ό,τι και αν έχετε δει, κυρίες και κύριοι, σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες, η βόλτα με το Βαπορέτο εντός του μεγάλου καναλιού είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία. Αποβίβαση από το Βαπορέτο. Και τώρα λάβετε θέσεις, γιατί σας καλωσορίζω στο ωραιότερο μπαλκόνι της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, Benvenuti alla Piazza di San Marco. Camminando, camminando,
sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché venga giù il vento che si calmi un po' il cielo perché sia όταν η ώρα σημάνει ακριβώς, θα είστε ακριβώς στο κατάλληλο σημείο. Αφού η πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι χωρίς καμία αμφιβολία το σημαντικότερο αξιοθέατο εδώ στη Βενετία. Αφού γραστείτε τις πρώτες εικόνες αυτής μοναδικής πλατείας, μοναδική στην κυριολεξία, καθώς όλοι εδώ στη Βενετία όταν λένε πιάτσα, δηλαδή πλατεία, εννοούν μόνο την πλατεία του Αγίου Μάρκου, υπογραμμίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα της πλατείας. Άλλωστε, ποιες άλλες πλατείες στον κόσμο διαθέτουν τόσο πολύτιμη και παραστατική σειρά αξιοθέατων όσο εδώ, η πλατεία του Αγίου Μάρκου. Ο παραμυθένιος καθεδρικός της Βενετίας, η Βυζαντινή Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ενδεδειμένη με μεγαλοπρεπή ψηφιδωτά, και ο δυναμικός οίκος των κυβερνητών της πόλης για 900 χρόνια, το Παλάτι των Δόγιδων, καταλαμβάνουν το ανατολικό τμήμα της πλατείας. Ενώ κατά τη διάρκεια του ένδοξου παρελθόντος της πόλης, τα γύρω κτίρια αποτέλεσαν το σκηνικό για λιτανίες, σε ανάμνηση νικηφόρων μαχών, άφιξη αξιωματούχων και δημόσιων γιορτών. Σήμερα το κλίμα παραμένει εορταστικό, με τις ορδές τουριστών να είναι πανταχού παρούσες και τα γύρω κομψά καφέ να σφίζουν από ζωή και συχνά με την συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.